Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια της συζήτησης εδώ με τον Αλέξανδρο Τσιαμπούση, εδώ από την περιοχή του Άγια στην Αγία Βαρβάρα. Συζητήσαμε και για τη Δεχφώτα και για την Ονειρούπολη και για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου όλη αυτή την περίοδο του κορονοϊού. Κύριε Τσιαμπούση, γεγονός είναι φυσικά ότι ο κορονοϊός έχει φέρει τα πάνω κάτω, βλέποντας και κάνοντας ίσως όλο το σύστημα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην Αθήνα και πόσο θα επηρεάσει αυτό όλη την Ελλάδα. Πάντως είναι ανησυχητική η κατάσταση, για να μην πούμε κάτι πιο βαρύ ίσως. Ναι, είναι ανησυχητική και είναι και η καθημερινή ανακοίνωση των κρουσμάτων. Αποδεικνύει ξεκάθαρο ότι ιός υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, επειδή ακούμε διάφορα και επειδή, ξέρετε, διάβαζα μία έρευνα του MIT που έλεγε ότι τα fake news μεταδίδονται 6 φορές πιο γρήγορα και πιο μαζικά από ότι τα κανονικά νέα στο Twitter. Αυτή ήταν μία έρευνα που είχε γίνει πριν από 3-4 χρόνια, ότι τα fake news είναι 6 φορές πιο μαζικά και πιο γρήγορα από ότι τα πραγματικά. Είναι πιο ελκυστικά, ίσως. Γιατί είναι πιο ελκυστικά, έχουν αυτοί που τα ακολουθούν, τα αναπαράγουν με μεγαλύτερη θέρμη, ας το πούμε. Και βλέπετε τώρα να φτάνουμε σε μια κατάσταση να βλέπουμε στα social media ανθρώπους που να λένε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, ανθρώπους που να λένε ότι δεν θέλουμε να φορέσουμε μάσκα και ότι βάζουν τη μάσκα για να μας βάλουν τσιπάκια, θέλουν να κάνουν εμβόλια για να μας, να μας φημώσουν. Πράγματα τα οποία αποδεικνύονται καθημερινά με την πραγματικότητα ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι στην Αθήνα η κατάσταση στις ΜΕΘ είναι χειρότερη από ό,τι ήταν την Άνοιξη πλέον. Αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί, ξέρετε, το θέμα δεν είναι αν οι ΜΕΘ έχουν αρρώστους από κορονοϊούς. Συγχρόνως με τον κορονοϊό έχουμε όλα αυτά που υπήρχαν και πριν. Έχουμε ατυχήματα, έχουμε καρδιακά, έχουμε εγκεφαλικά, έχουμε τα πάντα. Έτσι, που απαιτούν ελεύθερες ΜΕΘ για να φροντίζουμε τους ανθρώπους μας. Δεν μπορεί να δοθούν όλες οι εντατικές της Ελλάδος, 500 ή 1000 στον κορονοϊό. Δίνεται ένας αριθμός και όταν αυτός ο αριθμός γίνει τριψήφιος και πάνω, υπάρχει πλέον... Δεν μπορεί, ας πούμε, να βλέπουμε να γίνονται καταλήψεις στα σχολεία με αίτημα να μην φοράνε μάσκα τα παιδιά. Ξέρετε, αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι ότι συνήθως η νεολαία είναι πολύ πιο μπροστά από τα υπόλοιπα τμήματα του πληθυσμού. Εδώ βλέπουμε δυστυχώς ότι η νεολαία ακολουθεί μία τάση που έχει έρθει από τους γονείς τους. Και ναι μεν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς που, εντάξει, το ζήσαμε και εσείς το ζήσατε, αλλά εμείς το ζήσαμε λίγο πιο νωρίς, γι' αυτό το λέω, ότι οι καταλήψεις στα σχολεία γίνονται για το παραμικρό, έτσι. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ακόμα ένας λόγος να κάνει κατάληψη. Είσαι στα 15 μελές. Ήμουνα και στα 15 μελή, δηλαδή, εντάξει, λειτουργούν τα έτσι τα παιδιά. Τα περάσαμε, έτσι, δηλαδή μπορεί χαρακτηριστικά και με λίγο χιούμορ λέγανε ότι κάνουμε κατάληψη, το θυμάστε αυτό, το λέγανε, κάνουμε κατάληψη γιατί η τυρόπιτα είναι στρόγγυλη και δεν είναι τρίγωνη, ξέρω εγώ. Θέλοντας να δείξουν ότι τα αιτήματα δεν είναι σοβαρά. Εδώ βέβαια έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, δηλαδή όντως, το είπα και στο προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας, ότι όλοι θα θέλαμε να είναι 15 παιδιά ανά τάξη. Όλοι θα θέλαμε να έχουμε δασκάλους για 15 παιδιά ανά τάξη, αίθουσες για 15 παιδιά ανά τάξη, αλλά πρέπει να αναλογιστούμε ότι πρώτον δεν τα έχουμε, δεν τα έχουμε άμεσα για να τα χρησιμοποιήσουμε, δεύτερον αυτά τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα και ακούω, ας πούμε, από διάφορους και λένε ότι δόθηκαν τόσα χρήματα για αυτές τις τεράστιες μάσκες στα παιδιά μας. Και είναι αλήθεια ότι αυτό ήταν ένα φάουλ, έτσι. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Στη χειρότερη στιγμή, θα έλεγα κιόλας. Έτσι. Αν θέλετε... Γελιοποίησε εντελώς. Ακριβώς. 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 Αν θέλετε την δική μου άποψη, δεν θα έπρεπε το κράτος να μπει σε διαδικασία να δώσει μάσκες. Και ορθώς ο Υπουργός Παιδείας, αν θυμάστε, ο Υπουργός Παιδείας όταν βγήκε, είπε ότι δεν πρόκειται να δώσουμε μάσκες. Και βγήκε μετά ο Υπουργός Εσωτερικών και την. Και είπε ότι ναι, σαν Υπουργείο θα μέσω τη ΚΕΔ. Η συναρμοδιότητα είναι ό,τι χειρότερο πρέπει να πω. Είναι ό,τι χειρότερο η αρμοδιότητα. Υπουργεία, υπηρεσίες, αυτοδιοίκηση, όλοι μαζί. Και μάλιστα, κάνοντας ένα πολιτικό σχόλιο, είναι ό,τι χειρότερο βλέπετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις
είναι ότι χειρότερο να έχουμε δύο υπουργούς οι οποίοι μάλλον η ιδεολογική τους προέλευση είναι τελείως διαφορετική. Έτσι, δηλαδή έχουμε από τη μία την κυρία Κεραμέως, η οποία μάλλον είναι πιο φιλελεύθερη, ας το πούμε. Έχουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος ιδεολογικά το background του είναι, ξέρετε, ότι προήλθε από το ΚΚΕ. Έτσι. Άρα είναι άλλη και η αντίληψή τους, είναι φυσιολογικό αυτό. Τέλος πάντων, ήταν ένα τεράστιο λάθος πάντως αυτό που έγινε με τις μάσκες, αλλά ακούω καμιά φορά ότι τόσα λεφτά που δόθηκαν στις μάσκες, θα τόσα λεφτά, ας δινότανε στις αίθουσες. Για να αντιληφθούμε τι λέμε, τα λεφτά που δόθηκαν για τις μάσκες, ήταν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνανε, ας πούμε, στην Ελλάδα, μαζί με όλα τα λειτουργικά έξοδα, καθαριότητες, δασκάλους, θρανία, αίθουσες κτλ., να κάναμε άλλες 40 ή 50 αίθουσες, παράδειγμα, σε όλη την Ελλάδα. Θα έλυνε το πρόβλημα? Δηλαδή τα παιδιά μας δεν θα εξακολουθούσαν να είναι 20, 22 και 25 σε κάθε τμήμα? Πάντως δεν χαϊδεύετε αυτιά. Από όσο βλέπω στις τοποθετήσεις σας, είστε ξεκάθαρος, είστε κάθετος. Δεν είστε της λογικής και λίγο με το ναστιφύλαξ και λίγο με το χωροφύλαξ. Εσείς με ξέρετε πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Και ξέρετε ότι έτσι είμαι, και μάλιστα πολλοί μου έχουν πει ότι ναι, αλλά εσύ θέλεις να κερδίσεις εκλογές. Ευθύς είστε, δεν είναι. Έτσι, θέλεις να κερδίσεις εκλογές, και όταν θες να κερδίσεις εκλογές δεν μπορεί να παίρνεις τόσο ευθείες θέσεις και τόσο, να είσαι τόσο σταθερός. Πρέπει λίγο να κλείνεις και το μάτι σε όλους. Ναι, αλλά εδώ συζητάμε για πράγματα τα οποία υπερβαίνουν και εμάς, υπερβαίνουν την πόλη μας, υπερβαίνουν τα πάντα. Δηλαδή δεν μπορούμε, ας πούμε, να βάλουμε σε ρίσκο την υγεία όλου του πληθυσμού για να χαϊδεύουμε αυτιά. Επιστρέφοντας τώρα στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι νεότερο με τις αθλητικές εγκαταστάσεις έχουμε, κύριε Τσιαμπούση? Κοιτάξτε, είδα ότι έχουμε την Πέμπτη στην Οικονομική Επιτροπή τη διακήρυξη για το εθνικό στάδιο, την ανακατασκευή του Ταρτάν, ναι, του Ταρτάν και των κάποιων οργάνων μέσα. Αυτό όμως το ξέραμε, είχαμε ήδη χρηματοδοτηθεί. Πέραν τούτου, τίποτα. Και μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω, η δημοτική κοινότητα της Δράμας έχει κάνει ερώτημα στην αποκεντρωμένη κατά πόσο μπορεί η ίδια να δίνει άδεια λειτουργίας στους χώρους οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι μη ασφαλείς, όπως ας πούμε το κολυμβητήριο. Δεν έχουμε κάτι νεότερο, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η Δημοτική Αρχή. Στο θέμα του κολυμβητηρίου τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν έχει γίνει τίποτα εκτός από τη μελέτη που αφορά και θα γίνει και το έργο, την ενίσχυση των κερκίδων του κολυμβητηρίου, αλλά το μεγάλο πρόβλημα του κολυμβητηρίου είναι η στέγη. Στις 10 κερκίδες του Εθνικού, επίσης, ενώ έχουμε μια έτοιμη μελέτη πλέον, δεν έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή. Γενικά, και σε αυτό το τομέα, η βαθμολογία της είναι πάρα πολύ χαμηλή. Μάλιστα, και φυσικά υπήρξε και μια συζήτηση για τις κοινότητες, μιας και αναφέρατε και την κοινότητα της Δράμας. Οι πρόεδροι θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό, υπάρχει μια λογική ότι δεν τους δίνεται, μπορώ να το πω έτσι, δυνατότητα στο βαθμό που θα έπρεπε, ίσως και λόγω νομοθετικού πλαισίου, δεν ξέρω ακριβώς. Συμφωνείτε με την λογική ότι πρέπει να προγραμματίζουν οι κοινότητες για τα του οίκου τους? Φυσικά και πρέπει να προγραμματίζουν οι κοινότητες, γιατί γνωρίζουν πολύ περισσότερο τα προβλήματα. Το προγραμματίζουν οι κοινότητες με το αποφασίζουν οι κοινότητες είναι κάτι διαφορετικό, γιατί ο νόμος τελικά άλλαξε και δεν τους έδωσε τη δυνατότητα να αποφασίζουν. Γνωμοδοτούν. Πολλές φορές άλλαξε κιόλας. Γνωμοδοτούν. Εμείς τώρα, επειδή τέθηκε ένα θέμα σε σχέση με την κατανομή των χρημάτων, και εμείς σαν παράταξη καταψηφίσαμε φέτος την κατανομή, παρότι ήταν ίδια με πέρυσι. Που πέρυσι την ψηφίσαμε, απλά γιατί έγινε αυτό? Πέρυσι είχαμε φτάσει τέλη Οκτωβρίου και είχαμε πει ότι την ψηφίζουμε, με τη δέσμευση όμως του Δημάρχου ότι θα μας φωνάξει μαζί με τους Προέδρους να κάνουμε ένα προγραμματισμό συνολικό. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Φέτος έγινε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή ήρθε η κατανομή πάλι, πάλι δεν είχε γίνει αυτή η συνάντηση με τους Προέδρους και την καταψηφίσαμε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όντως να δρομολογηθεί μια συνάντηση με τους Προέδρους, να συζητήσουμε με τους Προέδρους και να βάλουμε κάποια πράγματα κάτω. Εγώ το είχα πει και τότε, όταν καταψηφίσαμε την κατανομή, ότι την ίδια κατανομή θα ψηφίσουμε. Απλά αυτό που θέλαμε ήταν να δείξουμε, να πούμε στους Προέδρους ποια είναι η λογική μας και πώς πιστεύουμε ότι και οι ίδιοι πρέπει να λειτουργούν. Και νομίζω ήταν μια παραγωγική συνάντηση με τους Προέδρους. Γιατί τέθηκαν τα θέλω μας,
τέθηκαν όμως και τα ρεαλιστικά στοιχεία μιας εκτέλεσης ενός τεχνικού προγράμματος. Έτσι, παράδειγμα, ο συνάδελφος ο Στέργιος Ηλιόπουλος θεωρεί ότι οι οδοποιίες πρέπει να είναι ένα ποσό συνολικό στο τεχνικό πρόγραμμα και να υπάρχει και ένα έργο. Αυτό που γίνεται στα τεχνικά προγράμματα είναι ότι κάθε κοινότητα βάζει χρήματα για την οδοποιία τους, ναι. Όμως τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο ήταν και δική μας πρόταση και ήταν κάτι το οποίο θα το ακολουθούσαμε και εμείς στα Δημοτική Αρχή. Να γίνονται από εκεί που έχουμε όλες τις κοινότητες, να γίνονται 4 διαφορετικές μελέτες και άρα και 4 διαφορετικά έργα οδοποιίας, ώστε να είναι πιο εύκολο και στο να βγαίνουν οι διακηρύξεις και στο να εκτελούνται. Ο Στέργιος, ας πούμε, ο Ηλιόπουλος λέει ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι μία οδοποιία για όλο τον Δήμο της Δράμας. Το συζητήσαμε όμως εκεί με τους Προέδρους και εγώ είπα την άποψή μου ότι αν έχουμε ένα έργο, καταλαβαίνετε ότι ο εργολάβος θα πρέπει να ξεκινήσει από τη Δράμα και να συνεχίσει. Όχι να ξεκινήσει, πρέπει να καλύψει όλες τις κοινότητες. Από κάπου θα ξεκινήσει. Έτσι, μπορεί να ξεκινήσει από τη Δράμα. Καταλαβαίνετε ότι στο Μυλοπόταμο, ας πούμε, μπορεί να πάει μετά από 8 μήνες. Μετά από 10 μήνες. Ενώ θα υπάρχει τεράστια ανάγκη για να γίνει το έργο. Ενώ οι 4 διαφορετικές... Γιατί δεν μπορεί να αφήνει και να πηγαίνει, πρέπει να τελειώνει το ένα να πηγαίνει στο τα άλλο. Τα 4 διαφορετικά έργα έχουν και 4 διαφορετικούς εργολάβους, που σημαίνει ότι μπορούν να καλύπτονται πιο γρήγορα οι ανάγκες των χωριών. Αυτά είναι πράγματα όμως που βγήκαν από τη συζήτηση και γι' αυτό ήταν και αναγκαία η συζήτηση. Εγώ δεν είμαι υπέρ της λύσης ότι ό,τι λένε οι πρόεδροι, εμείς λέμε ναι επειδή το λένε οι πρόεδροι. Έτσι, σαφώς και τους ακούμε, σαφώς και σεβόμαστε ότι αυτοί γνωρίζουν τα προβλήματα της κοινότητάς τους, αλλά πρέπει να τα βάζουμε όλα σε ρεαλιστική βάση. Και φυσικά για άλλη μια φορά φάνηκε ότι το μεγάλο πρόβλημα του Δήμου μας είναι η έλλειψη μελετών και όχι η έλλειψη χρημάτων, γιατί πολύ καλά ξέρετε ότι έχουμε μαζεμένα χρήματα που άλλο ένα θέμα που φεύγουν σε 4-5 σάτα. Ότι δεν έχουν εκτελεστεί έργα προηγουμένων ετών. Φυσικά. Και μάλιστα εκεί πέρα, ξέρετε, υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση, όχι από τις υπηρεσίες. Διαφορετική αντιμετώπιση των κοινοτήτων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί έχει όμως, εκεί έχει ως απαρχή, είναι η έλλειψη μελετών. Δεν έχουμε έτοιμες μελέτες, δεν μπορούμε να προκηρύξουμε έργα. Πάμε να δούμε τώρα και κάποια άλλα ζητήματα εδώ, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Αλέξανδρο Τσιαμπούση. Καθημερινότητα και το τελευταίο διάστημα ήρθε στην επικαιρότητα αυτό με τις απανωτές διακοπές νερού σε ορισμένα σημεία. Είστε και τεχνικός, πρέπει να πω πάντως. Κύριε Τσιαμπούση, το να περνάμε το δίκτυο το καινούριο και να συνεχίζουμε να έχουμε συνδέσεις με το παλιό είναι λίγο σουρεαλιστικό, έτσι. Ναι, φυσικά. Απλά να πω το εξής. Και κάποια σημεία να έχουν το καινούριο και να μην έχουν διακοπές. Κοιτάξτε, σε ένα δίκτυο όπως της Δράμας, που κάποια κομμάτια του είναι καινούρια, κάποια κομμάτια του είναι παλιά, πρώτον είναι απαράδεκτο να έχεις καινούργια κομμάτια και να έχεις παλιές συνδέσεις. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε, είναι απλό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε παραπάνω. Υπάρχουν όμως και κομμάτια τα οποία είναι παλιά. Έτσι, και το γνωρίζουμε αυτό. Να ξέρετε ότι όσο πιο παλιά είναι τα κομμάτια, τόσο περισσότερες βλάβες θα βγάζουν. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι να βγάζουν βλάβες τα καινούργια κομμάτια. Γιατί όταν βγάζουν βλάβες τα καινούργια κομμάτια, σημαίνει ότι κάτι δεν έγινε καλά. Και αυτό το κάτι δεν έγινε καλά πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί έχει να κάνει με το πώς λειτουργήσε ο εργολάβος, αλλά κυρίως έχει να κάνει με το πώς επιβλέψαμε εμείς τον εργολάβο σε αυτό που λειτουργήσε. Γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, να κάνεις ένα καινούριο δίκτυο και, και να είναι στους 40 πόντους βάθος, ενώ, ας πούμε, η μελέτη έλεγε ότι πρέπει να είναι στους 80. Υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα περνάει μετά στα σπίτια. Δηλαδή, το καλοκαίρι μου λέγανε στον Ξηροπόταμο οι κάτοικοι ότι εμείς το καλοκαίρι ούτε ηλιακό χρειαζόμαστε, ούτε θερμοσύφωνο, ούτε τίποτα. Το νερό μας είναι ζεστό. Δεν μπορούμε να το πιούμε βέβαια, αλλά είμαστε καλυμμένοι από ζεστό νερό. Λες και είμαστε στη γεωθερμία, ας πούμε. Λοιπόν, είναι πρόβλημα. Απλά να γνωρίζει ο κόσμος ότι άμεση ανάγκη στην έκωση της ΔΕΙΑ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε μηχανικούς και σε τεχνικούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η στελέχωση της ΔΕΙΑ είναι. Όχι απλά, δεν μιλάμε απλά για μια υποστελεχωμένη επιχείρηση, μιλάμε για μια επιχείρηση την οποία αν κάποιος ερχόταν τρίτος από έξω και την έβλεπε, θα έβγαζε το συμπέρασμα ότι μάλλον θέλετε να την κλείσετε. Χωρίς να λέω ότι θέλει κάποιος να την κλείσει. Αλλά αυτό προκύπτει. Δεν μπορεί να σου δίνεται η δυνατότητα
να κάνεις προσλήψεις, ενώ γενικά δεν είχες τις δυνατότητες σαν Δήμος, αλλά στη ΔΕΙΑ σου δινόταν, γιατί ακριβώς η ΔΕΙΑ είναι ανταποδοτική. Και σου δινόταν η δυνατότητα να κάνεις προσλήψεις και σε τεχνικό προσωπικό και σε επιστημονικό προσωπικό και να μην την εκμεταλλεύεσαι. Είναι τεράστιο ατόπιμα της σημερινής δημοτικής αρχής. Άφησε τις προκηρύξεις να περάσουν χωρίς να στελεχώσει τις υπηρεσίες. Και αμέσως δημιουργείται το ερώτημα, γιατί. Ποιον εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία τόσα χρόνια στην ΔΕΙΑΔ έπρεπε να είχαν λυθεί, γιατί δεν είναι τωρινά. Αναφερθήκαμε στην αρχή στην ΔΕΚΠΟΤΑ. Από εδώ και πέρα τώρα, τα βήματα που θα κάνετε ως αντιπολιτεύσεις στο θέμα της ΔΕΚΠΟΤΑ. Και με δεδομένο ότι εσείς λέτε κλείνει, η Δημοτική Αρχή λέει παραμένει, θα παραμείνει ουσιαστικά στη συντήρηση, δηλαδή θα είναι μια επιχείρηση χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς προσωπικό, η οποία θα είναι κλειστή και ανοιχτή ταυτόχρονα. Ναι, θα πρέπει ο Δήμαρχος να εξηγήσει στους υπαλλήλους από ένα σημείο και μετά που δεν θα μπορούν να πληρωθούν, γιατί δεν κάνει αυτό που πρέπει, δηλαδή να μεταφέρει τους υπαλλήλους στο Δήμο την επόμενη μέρα, σήμερα να το αποφασίσει, αύριο θα έχουν μεταφερθεί και να αρχίσουν να πληρώνονται κανονικά. Γιατί η ΔΕΚΠΟΤΑ δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από την δική μας παράταξη τουλάχιστον. Δεν είναι γυνάτη αυτό πάντως που Όχι, βγάζετε. Δεν είναι γυνάτη. Δεν είναι γυνάτη. Είναι μια απόφαση η οποία είναι ηλυμένη από τη μεγάλη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό θα γίνει. Και μάλιστα, να σας πω κάτι. Γυνάτη θα μπορούσε να κατηγορήσει για κάποιον, θα μπορούσε να κατηγορήσει για γυνάτη, αν αυτό το πράγμα δεν το έλεγε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η δική μας παράταξη το λέει από το 2014 αυτό το πράγμα. Άλλες παρατάξεις δεν το λέγανε. Και επειδή ακριβώς η λειτουργία της ΔΕΚΠΟΤΑ είναι τέτοια που μας αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι πρόβλημα και δεν είναι πρόβλημα μόνο προσώπου. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κ. Καλλινικίδης, να είστε σίγουρος ότι θα ήταν στην ίδια θέση ακόμα και αν ήταν ο Χαρακίδης δήμαρχος. Μην ξεχνάτε. Εσείς κάνετε τώρα και το μελλοντολόγο. Λέτε τι θα γινόταν σε περίπτωση που ο Κυριάκος Χαρακίδης θα ήταν. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Καλλινικίδης ήταν ο μεγαλύτερος ευρυστής του κυρίου Μαμσάκου. Έτσι. Και ο καλύτερος προωθητής της υποψηφιότητας Χαρακίδη. Έτσι. Και ο κύριος Χαρακίδης δεν ήταν δήμαρχος. Εγώ γι' αυτό αμφιβάλλω ότι αν ήταν Δημοτική Αρχή, Πόλη και Ζωή, πάλι πιστεύω ότι δεν θα κινούτανε, δεν θα είχε αυτή τη θέση που έχει σήμερα για κλείσιμο της ΔΕΚΠΟΤΑ. Αλλά τέλος πάντων αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Είναι κάτι το οποίο... Πάντως κρατάτε απίστευτα ισορροπία όταν κάνετε την κριτική σας και με σπόντες εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο. Ξέρετε τι, νομίζω ότι είναι εμφανές και όσο και να προσπαθούν είτε ο ένας είτε ο άλλος να το αρνηθούν, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τα ίδια πράγματα έκαναν και τα ίδια πράγματα θα έκαναν. Απλά ο ένας μπορεί να τα έκανε με μεγαλύτερο τάκτ ή τέλος πάντων μπορεί να έβαζε και λίγο αλατοπίπερο περισσότερου έργου. Μπορεί. Όλα στο Δήμο λοιπόν και η ΔΕΚΠΟΤΑ δεν χρηματοδοτείται. Είναι η ξεκάθαρη. Ακριβώς. Και θέλω να πω, σε αυτό το σημείο ότι. Και να το αποκαλύψω, δεν το έχω ξαναπεί. Πρέπει να σας πω ότι σαν επικεφαλής παράταξης. Εγώ και άλλοι, και ο κύριος Ηλιόπουλος και ο κύριος Χαρακίδης και ο κύριος Μλεκάνης, πρέπει να σας πω ότι μας εγκαλούν για το πώς χειριστήκαμε το θέμα της ΔΕΚΠΟΤΑ σε σχέση με την αποκεντρωμένη. Δηλαδή, αφενός έχει πάει σε μια επιτροπή έτοιμα για αργία ή έκπτωση για εμάς για εμένα, τον κύριο Μλεκάνη και τον κύριο Χαρακίδη σε σχέση με αυτά που είπαν οι παρατάξεις μας για το πώς χειρίστηκε η αποκεντρωμένη. Έτσι, περιμένουμε να βγει η απόφαση. Και επίσης έμαθα, αλλά αυτό δεν είναι επιβεβαιωμένο γιατί δεν έχω πάει ακόμα στα δικαστήρια, έμαθα ότι κινούνται και ποινικές διαδικασίες έναντι ημών. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αν σε αυτό μάλλον προσθέσετε και την ρητορική του κυρίου Καλλινικίδη, βλέπετε όλη την εικόνα. Ξέρετε τι γίνεται εδώ. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω για τον κύριο Καλλινικίδη, αλλά επειδή καταφέρθηκε εναντίον και
συμβούλων μας, αν δείτε τις απαντήσεις που στέλνει γραπτός στα ερωτήματα που θέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, θα καταλάβετε γιατί εννοώ. Και θα το πω. Ο κύριος Καλλινικίδης αυτή τη στιγμή λειτουργεί, πώς λειτουργούσε ο Καμένος με τη μαγιά και αυτό το στυλ ότι εγώ θα σας πάω στα δικαστήρια, εγώ θα σας ξεσκίσω, εγώ θα σας κάνω, εγώ θα σας ράνω. Αυτό είναι μια τακτική την οποία χρησιμοποιούν όλοι οι άνθρωποι του στυλ του κυρίου Καλλινικίδη. Θεωρούν ότι αν τα βάλω με σοβαρούς ανθρώπους και τους πιέσω και τους προκαλέσω και τους εκβιάσω, δεν θα απαντήσουν, γιατί θα πούν εσύ τώρα δεν ασχολούμαστε με τον Καλλινικίδη. Λάθος κάνεις αυτό. Εμείς θα ασχοληθούμε και με τον Καλλινικίδη. Δεν θα τον αφήσουμε δηλαδή να κάνει μαγκές σε εμάς. Να σε ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Εδώ είμαστε, τα θέματα τρέχουνε. Ενδιαφέρουσα πραγματικά πολύ η συνέντευξη με τον Αλέξη τον Τζιαμπούση, τον επικεφαλής Paradox Project Drama 2020. Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Παρεμβάσεις, μείνετε μαζί μας.